Καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Βρισκόμαστε ακριβώς έξω από την R3 και όπως μπορείτε να ακούσετε ήδη από τα μεγάφωνα, γίνεται μετάδοση τηλεοπτικής εκπομπής από τις 6 το πρωί. Έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται κόσμος, κάποιοι από τους εργαζόμενους, συγγενείς, φίλοι Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν εδώ πέρα τους εργαζόμενους. Είναι υπό το φόβο μήπως γίνει και εδώ πέρα κάποια επέμβαση. Ο κύριος Λαφαζάνης, ο κύριος Αμανατίδης, κυρία Χαραλαμπίδου, τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται εδώ. Κύριε Λαφαζάνη. Το σχόλιο σας και για την ενέργεια που είχαμε στην Αθήνα, κύριε Λαφαζάνη. Ναι. Δεν είχαμε ενέργεια στην Αθήνα. Επέμβαση, το αυτό που είχαμε ήταν μια βρώμικη αστυνομική κατοχική επιχείρηση, η οποία επιχειρεί να σταματήσει μια μεγάλη ενημερωτική προσπάθεια, μια πολιτιστική προσπάθεια που γινόταν από μια χούφτα εργαζόμενους στην ΕΡΤ. Μια χούφτα εργαζόμενοι οι οποίοι απλήρωτοι, απολυμμένοι, κάνανε ένα τεράστιο ενημερωτικό και πολιτιστικό έργο πρωτοφανές όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τα παγκόσμια χρονικά. Εσείς κύριε Λαφαζάνη, τι ζητάτε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι βουλευτές σας μπροστά στο ραδιομέγαρο και συζητούν με τους αστυνομικούς και τον εισαγγελέα. Τι ζητάτε να γίνει? Αυτό που ζητάμε είναι το αυτονόητο. Να φύγει η αστυνομία από το ραδιομέγαρο. Να φύγουν τα μάτα από το ραδιομέγαρο. Το ραδιομέγαρο ανήκει στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Δεν ανήκει σε μια παράνομη κυβέρνηση η οποία επιβάλλει το μαύρο παντού. Τι εννοείται παράνομη κυβέρνηση? Βεβαίως. Διότι αυτά τα οποία γίνανε όλα ήταν όλα παράνομα, αντισυνταγματικά και αντιδημοκρατικά. Επευλήθη το μαύρο και έκλεισε η ΕΡΤ. Επευλήθη το μαύρο στην ΕΡΤ και έκλεισε η ΕΡΤ. Επίσημα τουλάχιστον. Απολύθηκαν οι εργαζόμενοι κατά παράβαση κάθε ίχνους νομιμότητας και συνταγματικών προβλέψεων. Δηλαδή εσείς, κύριε Λαφαζάνη, για να το καταλάβουμε, έγινε μια μεγάλη εκτροπή. Είναι η θέση σας, είναι γνωστή σε αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν είμαι Λαφαζάνη σας και δεν είναι εντάξει. Καθόλου εντάξει δεν είναι. Κύριε Λαφαζάνη, μας αφήνετε να ρωτήσουμε τώρα. Θέλετε να συζητήσουμε ή να λέτε μόνο σας? Άμα θέλετε, μιλήστε. Όριστε, μιλήστε. Δεν πειράζει. Όχι, μα σας ρωτάμε. Ευχαριστώ. Μπορούμε και να μην συζητάμε. Όχι, μπορούμε και να μην συζητάμε. Ελάτε, εδώ σας κάναμε, κύριε Λαφαζάνη, για να συζητήσουμε. Γιατί ηρωνεύεστε και γιατί ανεβάζετε τους τόνους? Ποιος είναι ο λόγος? Εγώ δεν ανεβάζω κανένα τόνο. Όχι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο λοιπόν. Επειδή τοποθετήστε με τον τρόπο που τοποθετήστε. Κύριε Λαφαζάνη, και επειδή. Μα δεν είναι τρόπο αυτό. Κύριε Λαφαζάνη, δεν είμαστε χθεσινοί. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Δεν χρειάζεται να το λέτε με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν το είπαμε αυτή την έννοια. Δεν το είπαμε αυτή την έννοια και το ξέρετε. Σας ακούω να λέτε να. Όχι, κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο νόμος και η τάξη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το νόμο και την τάξη δεν είναι νόμος ούτε τάξη. Κύριε Λαφαζάνη, μα αφήνετε να ρωτήσω κάτι που θέλω. Λέω, επειδή τοποθετήσετε με τον τρόπο που τοποθετήσετε. Ευγενικά. Και επειδή οι βουλευτές σας είναι γύρω στους 10 τον αριθμό μπροστά στο ραδιομέγαρο και συζητούν αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι ότι θα έχετε και ένα σχέδιο για την ΕΡΤ στην επόμενη φάση. Εάν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, τι θα κάνει με την ΕΡΤ? Θα ξανανοίξει η ΕΡΤ. Θα αποκατασταθεί η νομιμότητα και η συνταγματική τάξη. Όπως ήταν. Θα επαναπροσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι. Και θα συνεχίσουν με καινούριο περιεχόμενο και καινούριο προσανατολισμό το έργο το οποίο κάνουν 4 μήνες τώρα. Πάνω από 4 μήνες. Ένα έργο πρωτοφανές, δημιουργικό, που τιμά τον πολίτη, τιμά αυτή τη χώρα και δίνει μηνύματα διεξόδου από τη σημερινή κρίση. Γιατί για να φύγουμε από την κρίση, πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε δημοκρατία, τους εργαζόμενους στο προσκήνιο, χρειαζόμαστε ενημέρωση, χρειαζόμαστε πολιτισμό, χρειαζόμαστε πληροφόρηση. Αυτά υπερασπιζόμαστε και θα τα υπερασπιστούμε στην πρώτη γραμμή με όλες μας τις δυνάμεις. Πρέπει βέβαια να συνοηθείτε και λίγο στο κόμμα σας για όλα αυτά τα θέματα, για να μην λέτε, λέει άλλο ο πρόεδρός σας, άλλα εσείς, άλλα η αριστερή πτέρυγα. Αφήστε τα. Τα αφήνω, αλλά αυτά. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή να τα λέτε αυτά. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Γι' αυτό με φωνάξατε να σας πω για τα δήθεν αυτά που λέτε τώρα. Δεν είναι στιγμή του ρεπορτάζ αυτό, κύριε Λαφαζάνη. Τι σχέση έχουν? Δεν έχει καν σχέση με το πρωινό σας ρεπορτάζ. Δεν με φωνάξατε εδώ πέρα να μου κάνετε κηρύγματα για τις εσωτερικές δίθεν τριβές στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κηρύγμα, κ. Λαφαζάνη, τώρα δεν σας αρέσει η ερώτηση, είναι ενωμένος, κηρύγμα. Είναι ενωμένος, δυνατός. Ωραία, και στην πρώτη γραμμή. Αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ελπίδα της χώρας. Εντάξει, λοιπόν,
Καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Βαζέλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μαζί μας, Βασίλη και Δημήτρη, έχουμε μαζί μας την εκπρόσωπο των εργαζομένων, την Ελευθερία, τη Φαραντά, και νομίζω πρέπει να πει δύο κουβέντες.